Ένα πρόσμενο περιστατικό, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί, ήταν μια βλάβη αρκετά σοβαρή στο δίκτυο της αποχέτευσης, στο επάνω μέρος της 1866, δηλαδή της αγοράς, από ρήψη τσιμέντου μέσα στον αγωγό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Και... Ε, αυτό είναι ευθύνη όλων μας όταν κάνουμε εργασίες. Πρέπει να προσέχουμε διότι μία τέτοια βλάβη ε, που είναι μεγάλης έκτασης βλάβη και απαιτεί αρκετό κόπο και χρήμα από τη μεριά του Δήμου για να αποκατασταθεί και δημιουργεί και μεγάλη ανομαλία σε όλη την περιοχή. Μία τέτοια βλάβη τελικά που προκαλείται από την αμέλεια ενός ιδιώτη γυρίζει ενάντια σε όλους μας και στον ίδιο και σε όλους τους άλλους. Και θα ήθελα να κάνω μία έκκληση, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί στο πώς διαχειριζόμαστε και το δημόσιο χώρο γενικά. Και με την ευκαιρία θέλω να πω και αυτό. Έχουμε ανεξέλεγκτες χωματερές μέσα στο Δήμο κάθε τόσο. Τις εξαλείφουμε σε ένα σημείο, φυτρώνουν σε ένα άλλο σημείο. Αφήνουμε τα ογκώδη αντικείμενά μας στο δρόμο. Ενώ μπορούμε με ένα τηλεφώνημα να έρθουν να τα πάρουν από εκεί που βρισκόμαστε. Δηλαδή μπαίνουμε και στον κόπο, νυχτιάτικα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατεβάζουν καναπέδες και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε και τα αφήνουν στον δρόμο και η κατάσταση είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε και δεν μας τιμά, δεν τιμά κανένα. Νομίζω ότι πρέπει ε, να α, ανασκουμποθούμε όλοι Πρώτο ο Δήμο. Το λέω εγώ. Πρώτο ο Δήμο. Αλλά και όλοι και οι Δημότε πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεργήσουμε για να κάνουμε την πόλη μα καλύτερη και τη ζωή μα καλύτερη εδώ.